Με έχει. Ναι. Μπορώ και πιο κάτω. <laughs> <laughs> είμαι η Ματσίλδη Μαγκύρα και είμαι εδώ στο Λάμπρο το Φισφύ, α, σε ένα πολύ χλιδάτο μέρο, σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Όχι γιατί πολλοί α πούμε νομίζουμε podcast. θα πάμε σε μια μικρή τρύπα τέλο πάντων. Αυτή είναι η εισαγωγή Ματσίλδη. <laughs> Μετά θα μιλήσουμε. <laughs> λύστο, <Λίξω> <laughs> <laughs> το. πηγέ». <laughs> Γεια σα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Παρακαλώ, υποδεχτείτε μαζί με την Εβίτα Μαρκοβούλου. Που με κοιτάει με ένα βλέμμα, σαν ένα ελάφι που έχει πιαστεί στα φώτα ε, του αυτοκινήτου. Αυτή είναι μια αγγλική έκφραση, υπάρχει και στην Ελλάδα. Αρχικά γεια. Γεια, γεια Εβίτα. Για, yeah. yeah. yeah, αρχικά. Ε, είναι ξέρω. αυτό το deer in the Headlights. Πρώτη φορά το ακούω. είναι το ελάφι που είναι στο δρόμο. Και τυφλώνεται, σαν και... τα κουνέλια και του λαγού. Ναι, και βλέπει το φω κοκαλώνει με τα κερατά του κοιτάει. Πού να δω ελάφιστο το δρόμο. Ήτανε... <laughs> <laughs> το Ήταν ό,τι πιστεύει ο καθένα, αλλά ήταν αυτό. <συσίλυν> Ωραία. Άλλη μια καλή εισαγωγή έκανα. Μπράβο. <συσίλυν> Μπορώ να διώξω το κοινό σε ένα λεπτό, το πιστεύει. Το πιστεύω. Πάω για νέο ρεκόρ. <συσίλυν> Ποιο κοινό. Αυτού του πέντε. Ναι. Μπορώ να το διώξω. Ξεκάθαρα. Με ένα πολύ απλό. Αυτό. <συσίλυν> Έχω πετύχει. Oh, oh, oh. <laughs> Έχω πετύχει σε νησί. <laughs> λοιπόν, θα ακουστεί πολύ άσχημο, αλλά είναι αλήθεια, είναι ιστορία. Μπορώ να την πω. Όταν λε έχει πετύχει σε νησί, εννοεί ότι έχει κάτι Έχω στοχεύσει πε... και πετύχει, Όχι. γιατί αν δεν είναι, είναι, είναι αυτή, η ιστορία. Δεν είναι αυτή, δεν έφταιγα εγώ, δεν είχα καμία ανάμειξη. Είμαστε στην τζιά, ταξιτζή, μα πηγαίνει τέλο πάντων στη χώρα νύχτα και χτυπάει ένα λαγό. <laughs> και βγαίνει, τον πιάνει και το βάζει στο portmagaz. Στη φαδάκι. Ναι. Και να ξέρει ότι στην Αμερική υπάρχει και ολόκληρο φεστιβάλ που λέγεται Roadkill. Δηλαδή μαγειρεύουν σε αυτό το φεστιβάλ μόνο πράγματα από Roadkill. Προτιμώ το, αυτά που σκοτώνονται τουλάχιστον Φυσικά. να καταναλώνονται παρά Ενείτε. να τα σκοτώνει και να τα αφήνει πλάι. Είναι. Όχι, ξεκάθαρα μια καλή κίνηση έκανε ο άνθρωπο. Αφού, αφού τέλο πάντων έφυγε από τη ζωή αυτό το καημένο το ζωάκι, τουλάχιστον το να το φάμε. φάμε. Να μην φάμε ένα άλλο που δεν έχει χάσει τη ζωή του. Όχι. Roadkill, Εβίτα. Να το, να το σκεφτούμε κι εμεί εδώ. Είναι μια καλή ιδέα. Ποιο? Αυτό το, το φεστιβάλ που οι άνθρωποι πάνε και μαγειρεύουν πράγματα που έχουν μόνο σκοτώσει. Εδώ σκοτός, λαμπρό σκοτώνουμε. μου σκοτώνουμε γάτε και σκύλου τώρα. Τι θε να τρώμε. εντάξει. <laughs> ο άλλο σκότωσε λαγό. Μπορεί σκότω σε... να σκότωσε. Λαγό τον τρώ. Αυτά Έχει δει αυτά τα, 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 χειρότερα από όλα, ξέρει ποια για μένα. Αυτά που φουσκώνουν. Όχι. Αυτά <laughs> που είσαι στο αυτοκίνητο και σκάνε το μπαρμπρίζ, 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 στο τζάμ μπροστά. Αυτά τα κουνουπάκια, αυτά τα. Winsfield. Αυτέ οι μιγούλε. Αυτά τα υπηκάμενα που τα φαντάζομαι να έρχονται. Δηλαδή τα φαντάζομαι να κοντράρουν στην εθνική με τα μάτια. Έλα τώρα, τώρα, τώρα. Εγώ που δεν τα φαντάζομαι να έρχονται καν, τα φαντάζομαι να είναι εκεί να πετάνε ανέμελα. Α, εσύ το φαντάζει να είναι. Και κάποιε φορέ έχει και πολλά αρέσει. Και νιώθει ότι είσαι σε. Ατελείωτα. ατελείωτα. Με τον Ιαλοκαθαριστήρα, ε, πας και βγαίνει κόκκινο. Ναι. <χι> <χι> ναι, τι να κάνω. Γιατί το πιάσαμε τώρα αυτό το θέμα, ναι, Πολύ άσχημο. Εσύ, εσύ, εσύ ξεκίνησε. Να πάμε στι ιστορίε που είπε. Οι ιστορίε είναι. Ε, είναι δύσκολο πράγμα να πει μια καλή ιστορία και σίγουρα η καλεσμένη που έχουμε σήμερα ε, λέει πολύ ωραίε ιστορίε και έχει πει και μια φορά που έκανα μια άλλη εκπομπή μου είχε πει μια ιστορία που πραγματικά με κράτησε πέντε λεπτά. Θα μα την να... Όχι, δεν θα την πω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Α, α, αυτό είναι το χειρότερο. Το να λε ιστορίε άλλων από τρίτο χέρι, δεύτερο χέρι ιστορίε. Αυτό όχι. είναι το χειρότερο. Ή να λε πω πω μου έχει πει μια ιστορία, άρα με κράτησε ναι. πέντε λεπτά. Αλλά δεν θα σου την πω. Τι σου πει <laughs> είναι το χειρότερο. Να τελειώνει η ιστορία με το Ε έπρεπε να αυτό είναι το χειρότερο. <laughs> Αλλά η καλεσμένη μα έχει πολύ ωραίε ιστορίε. Και πολύ ωραίε ιστορίε έχει και το άλλο άτομο τη παρέα μα. Η Walt. Η Ενίτα. Walt είναι άτομο τώρα. Η Walt είναι φίλη μα. Φίλη μας Είναι κολλητή, βρίσκεται εκεί, μα κοιτάει. <laughs> είναι αυτό ο, ο, ο κολλτό που αράζει μαζί σου και απλά. Σε ταίζει κιόλα. Σε, σε ταίζει, μπράβο. <laughs> η, η Walt, η οποία λειτουργεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα. Είναι εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στα κινητά σα, στα τάμπλετ σα. Ωραία, και να παραγγέλνετε φαγητό, ασύστολα. delivery, ασύστολα και όχι μόνο φαγητό, δηλαδή όχι μόνο από καταστήματα φαγητού, αλλά και άλλα καταστήματα λιανική. Ανθοπολία, βιβλιοπολία, κρεοπολία, μανάβικα, καβέ, ζαχαροπλαστεία. Ε, έχετε και ένα promo code στη διάθεσή σα, το οποίο είναι φυσφή. 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 F-I-S-F-I-S. Και βάζοντά το, έχετε έκπτωση 6 ευρώ για τι δύο πρώτε παραγγελίε. 3 ευρώ για την πρώτη και 3 ευρώ για τη δεύτερη παραγγελία. Φυσφή. Λε να πάμε ε, στην καλεσμένη μα. Ναι, με ανυπομονησία. Τη χαρά τη ζωή. Έτσι την έχω στην μου. Τη χαρά τη ζωή. Ναι, ναι. Μ' αρέσει. Πάμε να το ζήσουμε. Ηθοποιό, κωμικό, τραγουδίστρια, χορεύτρια, μήμο, δημιουργεί χαρακτήρε από το τίποτα και έχει μια τρέλα που είναι μεταδοτική. Παρακαλώ υποδεχτείτε την κυρία Μακθίλντι τη Μαγείρα. ε, Ματθίλδη. Ναι, ναι, Λάμπρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μα. Ε, μεγάλη χαρά να ξανασυναντιόμαστε μετά από περίπου δύο χρόνια. Mm -hmm. ε, να σου πω ότι έχει ένα καμπανάκι δίπλα σου, ναι. γιατί συνήθω το ξεχνάω τελευταία. Το οποίο μπορεί να πατά όποτε βαριέσαι, όποτε σου κάνουν μια ερώτηση ή πάει συζήτηση κάπου. Όχι, oh, αμάν πάλι αυτά. Ναι. Πατά το καμπανάκι και προχωράμε. Ε, Σα αγα αγαπώ γιατί αυτό τρολάρεσε. Αυτό τρολάρεσε. <laughs> Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει φωνή σου σήμερα. Είναι σε άλλο επίπεδο μπάσου, έτσι. Κάτι, τι έχει κάνει. Τίποτα, ξύπνησα πριν λίγο. <laughs> Συνήθω όταν ξυπνάω, χτυπάει το τηλέφωνο, α πούμε από εταιρείε, ναι. τράπεζε και τέτοια. Αυτά που Απαντάω, παι... ναι. λέω. Παρακαλώ. Ναι, μας μα δίνετε τη σύζυγό σα. <laughs> <laughs> Θα μπορούσα να μιλήσω με την κυρία Μαθήλη ίδια. Όχι, δεν ξέρουν και που παίρνουν. Έτσι, ναι. παίρνουν ναι. Είναι τέλειο γιατί συνήθω όταν σηκώνει το τηλέφωνο, λέω όταν σηκώνει γενικά, όταν σηκώνουμε το τηλέφωνο και κοιμόμαστε, για κάποιο λόγο προσπαθούμε να το παίξουμε ότι δεν κοιμόμαστε. Δηλαδή, ναι. σε ξύπνησα. Όχι, ρε! Όχι! Έχω ξυπνήσει εδώ και δύο ώρε. Και βάζει τη φωνή την ανεβάζει. Την ανεβάζει υπερβολικά. Okay, Εσύ δεν το κάνει εμέ αυτό. Εμένα δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει. Όχι, δεν ανεβαίνει. Όχι. Δεν σε νοιάζει ή δεν ανεβαίνει. Σίγουρα ανεβαίνει. Οι, δεν ανεβαίνει. Δεν <laughs> ανεβαίνει. το ακούω τώρα ρόλο και κατεβαίνει. <laughs> το δεν το ακούω μιλάει. Σου λέω. Είναι, δηλαδή πρέπει να περάσουν κάποιε ώρε για να έρθει η φωνή εκεί που. Τι πόσε Ωρε ερχεται η φωνη σου yeah, αυτη δε δηλαδη δηλαδη ενα ενα δυο ωρε ωρε φιλε δεν θα καταλάβει κανεί ότι είμαστε με τη Μαρθίλη τη Μαγκύρα. Αυτό παίρνει συνήθω μία ώρα. Στο τρίωρο θα επανέλθει η κανονική τη φωνή. Όχι, εντάξει. Ε, άμα θέλει, θα την πάω και εκεί, δεν πειράζει. Ορίστε, είναι. Μια <laughs> Μιας και μιλάμε για φωνή, να σου πω ότι το, το, το τελευταίο πολύ καιρό. Ε, κάθε μέρα έχω επαφή μαζί σου χωρίς να το ξέρεις Διότι ναι. η κόρη μου η μεγάλη ναι. ε, έχει, ε, έχει φάει κόλλημα με την ταινία Ηρακλής Α, ναι, όπου... που κάνω τη Μεγάρα. Ναι, ναι κάνει ναι. τη, την Μέγ. Η, Meg, η ναι. οποία την κάνει εξαιρετικά. Η ταινία, νομίζω ότι είναι από τι καλύτερε Disney ταινίε. Τη λατρεύω. Σε ευχαριστώ. Ναι. Ε... Είναι, είναι πολύ ωραία ταινία πάρα πολύ ωραία και ταινία. μουσικά έχει ενδιαφέρον. Και μουσικά, ναι. καλά το cast είναι απίστευτο, είναι, δηλαδή είσαι εσύ, είναι ο, ο Λάκης Λαζόπουλος, ναι, ναι. είναι ο, ο... ο Τζουμας, δεν είναι? Ναι, ο Τζούμας, ο, Τζουμας είναι, ο Λάδι. Λάδι. είναι ο ο είναι ο, Παπακαλιάτης. ο, Παπακαλιάτης. Όλοι οι δέκα έχουν Τζούμα πήγαν στο... Τζουμα, πήγανε στο... <laughs> και έχει ίσω και μια της πιο αστείες, δεν ξέρω, τη, τη, βρίσκω τόσο αστεία τάκα που λέει η, Μέγ, η Μέγερα, η Μέ, Μεγάρα, το Μεγάρα. Το Μεγάρα, ναι. Που λέει στα αγγλικά το θυμάμαι, που λέει my friends call me Meg. At least I would if I had any friends. Τι ωραίο αστείο. Τόσο ταυτίζομαι με αυτό το αστείο. Ναι, ναι. Έχει αρκετό black humor η ταινία. Okay. Και ο Άδη έχει πάρα πολύ really black humor. Πολύ εκπληκτικό είναι. Και εμένα μου αρέσουν και τα δύο τα ζωήφια. Φυσικά πάλι το ένα το κάνει νομίζω. Το ένα πάλι πρέπει να κάνει τη φωνή του Ολλάκη. Με τη φωνή του Μούτσου. Μπράβο. Σωστό. Και το άλλο ένα ηθοποιό που ήταν μαζί μα στην Κυριακή των Παπουτσιών. Μπράβο. Τι, τι παράστασάρα ήταν αυτή. Ναι. Την, δει. Ναι, την ναι. έχω δει. Μικρός, ε, την έχω δει μικρό. Μικρό. Στην ίδια ηλικία ίδι. είμαστε. Στο <laughs> Ιβ. Την έχω δει στο ήδη, νομίζω. Ναι. Δεν, βασικά δεν θυμάμαι το θέατρο. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θυμάμαι ότι είχα πάθει σόκα από την παράσταση γενικά. Θυμάμαι ότι είχε τύχει να είμαι πρώτη σειρά που περνούσαν σε κάποια φάση και τραβούσαν ένα σελοφάν Ένα, 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 ένα μεγάλο ράπ, α πούμε. Και καλύπταν την πρώτη σειρά γιατί θα έπεφτε βροχή. Ναι. Και για να μην φάνε φλόκια η πρώτη σειρά από τη βροχή, καλύπτανε. <συσκλίξε> Περνούσαν. Για να μην τα φάτε εσεί, τα τρώγαμε εμεί. <συσκλίξε> Εντάξει, εσύ πληρωνόσασταν. Μα <συσκλίξε> μου να τα φάτε. Εμεί πληρώναμε. Ε, ήταν εκπληκτική παράσταση αυτή. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ε, ε, έβγαζε μια ατμόσφαιρα <συσκλίξε> πολύ ιδιαίτερη και ένα σουρεαλισμό, βέβαια, που ο Λάκη λατρεύει και ήταν όλα αυτά τα παπούτσια εκεί κάτω. κάτω. Έχει. Εντάξει, μία από τι πιο τέλειε βασικά ερμηνείε σου είναι πάλι με το Λάκι. Είναι τη Καρακαλτάκας. Στου 10 μικρού ναι. λές. Ναι, εγώ ναι. βασικά εκεί ξεκινάω να σε γνωρίζω. Ναι. Ε, και είναι εκπληκτικό χαρακτήρα. Ε, και εκπληκτικό δίδυμο. Καλά, εκπληκτική σειρά γενικά όλοι. Δηλαδή, Φουλ γέλιο. Ναι. Ε, τον οποίο από ό,τι έχω διαβάσει έχει βάλει και εσύ πάρα πολλά στοιχεία σε αυτό. Δηλαδή, σ' άφησε ελεύθερη να, να δώσει ναι, πόνο. Ναι, ναι, ναι. Και ευχαριστώ όταν με αφήνουν ελεύθερη. Δηλαδή, είμαι πολύ χαρούμενοι όταν με αφήνουν ελεύθερη, γιατί πραγματικά μπορώ να δημιουργήσω. Τέλο πάντων, εμένα όταν με φωνάξανε για αυτό το ρόλο, ξε είχαν πέσει όλοι πάνω στο λάκι να ετοιμάσουν τον καινούριο χαρακτήρα. Την τραγουδίστρια τη λαϊκή. Ναι, ναι, ναι. Να την ντήσουν, να τευτώ, την περούκα, να φτιάξουν τον μαλί έτσι όπω πρέπει, όπω αυτό. Ε, Εμένα μου δώσαν κάτι ρούχα που είχαν πάρει για... Από βεστιάριο για τρανς Δεν ξέρω τι μου είχαν πει ήταν... <laughs> Το μεγάλα. κλασικό βεστιάριο των τρανς <laughs> Το ξέρετε ποιο είναι Είναι ένα που ειδικεύεται σε τρανς okay, <laughs> Επί είπα... ε, 90 εποχή <laughs> τι υπήρχε <laughs> Αυτό το λέω γιατί μου ήταν και τεράστια τα ρούχα Δεν <laughs> Μου ήταν μεγάλα <laughs> ναι, ναι. Και αφού ντύνομαι Εν τω μεταξύ ήδη έπαιζα στους μικρομεσαίους Ναι σωστά η πρώτη μεγάλη Είχα κόψει το μαλλί μου καρεδάκι Και ήμουνα ε, με βλέπω στον καθρέφτη και λέω, πώ θα πείσω τώρα για λαϊκή τραγουδίστρια, oh. με αυτό το καρεδάκι, με αυτά τα ρούχα τα οποία φαίνονται ότι μου έρχονται μεγάλα, πώ θα πείσω. Και βλέπω μια καρναβαλίστικη πραγματικά άσκηση. Το, το αυτό πολύ κακό ξανθό όμω. Ναι. Το, το, το αυτό που θα λέγαμε σήμερα του τζάμπο το ξανθό. Του τζάμπο ναι. το ξανθό, <laughs> ακριβώ. <laughs> ναι. Και ε, ε, είναι όλοι εκεί μέσα στο λάκι, ξέρει. Και ρωτάω, λέω, αυτή την περούκα τη φοράει κάποιο, Μπορώ να τη φορέσω. Να τα λέω, δεν μου δώσαν <laughs> κάτι ναι. Βάζω λοιπόν την περούκα, με βλέπω στον καθρέφτη, δεν με αναγνωρίζω. Και αυτό για μένα είναι η έναρξή μου. Ναι. Και λέω, εντάξει, έτσι. Λέω, Μπορώ να τη φορέσω. <laughs> ναι, καλέ, ναι. <laughs> μου φέρνουν λοιπόν τα λόγια και ξεκινάει έτσι, ε, λέω. Του δίνω δηλαδή πάσα για να μου ρίξει ναι, την ατάκα του. Ναι. Το έτσι ε μου θυμίζει μία ε, φιλόλογο στο γυμνάσιο που είχε η αδερφή μου η οποία ήταν από τα Σέρα. Εσύ είχε μεγαλώσει ξάνθη, να το πούμε. Ναι, και αυτό, ξάνθη. Ναι. Έχω μεγαλώσει, λοιπόν, και ήταν από το Σέρα αυτή. Ε? και μιλούσε έτσι. Και έλεγε έτσι, ε. <laughs> ναι, και τι Είσαι βατμό... σίγουρη ότι ήταν από τα σέρα. Αυτή η προφορά δεν μου κάνει και πάρα. <laughs> κι όμω, ήταν Ήτανε. από τα σέρα. Από τα σέρα. Έτσι ήταν... μιλάνε. Ναι, ναι, ναι. Μου έκανε λίγο κάτι άλλο εμένα. Ναι. Τι, δεν Βαλκάνιο. ξέρω. Βαλκάνιο, φουλ, ναι. ναι. Μα είναι Βαλκα... Βαλκάνια είμαστε και εκεί είμαστε πάρα πολύ κοντά. Οπότε καταλαβαίνει ότι υπάρχουν επιρροέ. <laughs> λοιπόν, γιατί και εμεί πετάμε πάρα πολλά Τούρκικα που έχουμε. <laughs> ε, Τουρκόφωνου. Έλληνε υπηκόου στη Θράκη. Λοιπόν, το έτσι λοιπόν με πάει σε αυτήν η οποία έλεγε στα παιδιά, έτσι ε, δεν σου άρεσε ο βαθμό που σε έβαλα, ε, δεν σου άρεσε. τι θα σου πει, Δηλαδή τι ήθελε, 18, ήθελε. Ναι, αλλά πώ θα το πάρει το 18, δεν έχει ντοκουμέντα. το έτσι λοιπόν, την οποία εγώ δεν την γνώρισα ποτέ, δεν την είχα καθηγήτρια. Αλλά την κάνανε οι αδερφοί μου με του φίλου τη, ότι μιλάει για αυτή έτσι. Και μου έρχεται αυτό το έτσι, και βάζω αυτό το έτσι και ξεκινάω να μιλάω έτσι. <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι. Ναι. Είχα και την τσίχλα τέλο Την τσίχλα, μπράβο, εννοείται. Ναι. Και έχω με το μαλλί. Έχω... Το στρίψιμο, εννοείται. Έχω και η ναι. ίδια έχω με το μαλλί συνέχεια το, το πειράζω το μαλλί μου. Οπότε το χέρι πήγε αυτομάτω εκεί στην περούκα και το πειράζει το μαλλί. Και έτσι βγήκε mm. η, η, καρακαλτάκα, όπου σε μια φάση. Την πέταξα μόνη μου τη λέξη Καρακαλτάκα, η οποία έγινε και σλόγγαν. Ε, σωρίς, ναι. Ναι. Και τι, τι σημαίνει καρακαλτάκα. Ε, καρά το... στα τουρκικά, γιατί είναι τουρκική λέξη. Ναι. Καρά σημαίνει μαύρο. Μαύρο. Καλτάκ είναι του δρόμου. Του δρόμου. Τέλειο. Η μαύρο τανάρα τέλο πάντων. <laughs> 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 όλο πολιτικό correct. Όλο, όλο. Όλο, <laughs> όλο, όλο, <laughs> όλο, όλο <laughs> 50, 90 δεν του ένοιαζε τίποτα. <laughs> Τι να του νοιάζει. Τι, αλλά είναι απίστευτο. Έβγαλε όλο το ρόλο μέσα. Όπω το περιγράφει, είναι όλο βιωματικό, αλλά είναι όλο μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Έτσι? Δηλαδή, mm -hmm. φέρε μια περούκα, φέρε μια ατάκα, φέρε και ναι. μια τσίχλα, κάτσε να πιάσω και λίγο το μαλλί. Έτοιμο. Ναι. Τέλο. Ναι. Το κλείσε. Τι απίστευτο. Ένστικτο. Ναι, όχι. Εντάξει, έχει, έχει έρθει από κάτι αυτό. Δεν είναι ότι, ναι, ότι το έκαλε έτσι. Αυτό αλλά ότι δεν ήξερα γιατί πάω, τι πράγμα θα κάνω. Τι... Πέρασε από ντυσιόν γι' αυτό. Όχι. Όχι, πώ. Κοίταξε. Ε, είχα πάει και είχα κάνει ένα βουβό ρολάκι στου Μίτσου. Ε, που είχε κάνει ένα επεισόδιο και είχε εντάξει μέσα στο επεισόδιο Το νύχτα είναι και κερδίζει. Ένα τηλεπαιχνίδι. Mm -hmm. Όπου εκεί πρωτεμφανίστηκε και ο παπακαλιά Ω παίκτη. Okay. Και εγώ έκανα αυτά τα μοντέλα τα τύπου. Ήμουν η Τζένιφε Σαν την πι... κρίστα, α πούμε. Σαν την το, κρίστα, ναι, 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 ε, ναι, ναι. Η τη <laughs> Η Μπράβο. <Jennifer. laughs> και Η Τζένιφε πήγαινε και έδινε τι ερωτήσει. <laughs> Δεν μίλαγα. <laughs> Τέλειο ρόλο. Ένα, ένα βουβόρο λάκι. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Αλλά ε, του άρεσαν πολύ οι εκφράσει μου του λάκι. Και μετά τι γιορτέ ε, ήθελε να εντάξει ένα νέο ρόλο τη Λαϊκή Τραγουδίστρια. Και με φωνάξανε να πάω να κάνω τη φίλη τη στη Λαϊκή Τραγουδίστρια. Σα και, και έτσι, ωραία. έτσι ήρθε όλο. Έτσι ήρθε. Το οποίο ναι. νομίζω είχε ζήσει και πολύ μεγάλε δόξες επί ε, Παπαθεμελή. Όπου, Βέβαια, που όπου ήμασταν, έγινε... Το κρυφό, το κρυφό ναι. πίσω που ήταν πίσω από το φαρμακείο. φαρμακείο. Ναι. Τι ωραίο. <χει> το speak easy το λεγόμενο θα λέγανε τώρα, Ας πούμε. Αυτό το, που ναι. έγινε τώρα με ναι. τον κορονοϊό και βρήκανε κάποια ελάτριστα. Ναι, ναι. Πιστά, ναι. <χει> ναι. <χει> με τον νόμο που είχε περάσει από Παπαθεμελή για τη διασκέδαση, <χει> ότι έπρεπε να σταματάει. Στι 12. Ναι. Στι 12. Ναι. Στις 12 ναι. <χει> <χει> και ήταν επίση, τι ωραίο. Αυτό ήταν after. το After. Ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικά χαρακτήρα που έχει μείνει. Νομίζω ότι γενικά πρέπει να αυτό που έχω καταλάβει για σένα είναι ότι έχεις όλο, ε, βλέποντας το, έχεις όλο το πακέτο. Έτσι. Έχεις χαρακτήρες που έρχονται, τους φτιάχνει. αυτό, δηλαδή πά, πάμε ένα χαρακτήρα, ναι, ναι. μιμήσεις, τραγούδι, ε, υποκριτική. Χωρό. Ε, χωρό. Είναι αυτό που είναι όλο το πακέτο που θα λέγαμε ότι Ας πούμε στην Αμερική, ξέρω εγώ, θα το βλέπαμε στο Saturday Night Live που πάνε να πούμε και λένε οντισιόν, πες μας τι μιμήσεις κάνει, πε μα τώρα βγάλα μα τρει χαρακτήρε. Δεν μιλάμε τώρα για Saturday Night Live. Στο Saturday Night Live, ναι. στο house band, είναι ο πρώην σύζυγό μου. Όχι. Παίζει σεξόφωνο. Ποιο είναι αυτό πίσω δεξιά. <laughs> είναι όχι ο Χίλος μπροστά, ο Λέν. Όχι. Ε, είναι ε, ένα είναι... που φαίνεται πάντα πίσω στο πλάνο. Φράει γυαλιά, <laughs> έχει Όχι, άθρο ωραία, μαλλί. δεν είναι. Εντάξει, γιατί αυτό που λέω εγώ πρέπει να είναι και λογικά 20-30 χρόνια μεγαλύτερο από τον πρώην άντρα σου. Γιατί όχι, είναι, δεν όπως... είναι μικρό ο, ο... πρώην άντρα μου. <laughs> Εννοούσα, εννοείται η ηλικία δεν Αλλά παίζει έχει κανένα. -αφ... <laughs> μάζεψε το, Εβίτα, μάζεψε το. <laughs> μαζεύεται, δεν μαζεύεται. Κάνε έχει, κάτω, δεν ξέρω. Έχει, έχει άφρο μαλλί. <laughs> και πήγαινε σε την την εποχή. Πήγαινε, live. έβλεπα τι πρόοδε. Έχω πάει σε πάρα πολλά live που έχω δει ακριβώ τι γίνεται και πώ γίνεται. Έχω πάει στα παρασκήνια. Ε, το Saturday Night Live Τελικά δηλαδή θα προλάβουμε είναι... να στρώσουμε φωνή και θα μιλάμε για τρει ώρε τώρα <laughs> που άνοιξε αυτό το κεφάλαιο. Άρα <laughs> έχει μπει μέσα, ναι, ναι, έχεις, μπει έχεις, μέσα. το έχει ζήσει όλο ναι, ναι, ναι. το making of, α πούμε. Δεν μπορεί να διανοηθεί πόσο ωραία οργανωμένο είναι όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, τον, τον καλεσμένο που φέρνουν, τον, τον guest, σκέψει ότι υπάρχει ένα άτομο στην παραγωγή το οποίο ε, έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτόν. Με το που θα τελειώσει το sketch. Ε, υπάρχει αυτό το άτομο το οποίο τον αρπάζει από το χέρι, τον, τον φιλοξενούμενο, guest. τον guest, να τον τρέξει, να τον πάει μέσα για να του κάνουν την επόμενη αλλαγή. Τα σκηνικά είναι ένα πλατό και τα σκηνικά είναι. Πάπα, την ώρα που οι αυτοί παίζουν από εδώ και σκέψω ότι είναι live, ε. οι άλλοι πολύ ήσυχα ε. ετοιμάζουν το επόμενο. Ε. Και όλα αυτά σε ένα κοινό που γίνονται μπροστά στο κοινό. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. τα βλέπει όλα αυτά έτσι. Το πιο εντυπωσιακό που έχω ακούσει για το. Όλα αυτά τα έχω. Δηλαδή επειδή έχω μανία με το Saturday Night Live, έχω δει και τα behind the scenes και αυτά. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που ε, είδα σε βίντεο είναι ότι, λένε ότι το, ε, εξηγούν ότι το Saturday Night Live πάντα ξεκινάει ε, η προβολή του με έξτρα χρόνο από αυτόν που πρέπει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέμε τώρα πρέπει να βγει μία ώρα, ξεκινάνε με 65 λεπτά και μέσα στην πορεία ε, του live πρέπει να κόψουν τα 5 λεπτά. Γιατί στην Αμερική δεν έχει τύπου εντάξει, βγήκε 5 λεπτά παραπάνω. Όχι, πρέπει να βγει ακριβώ. Ναι, και την ώρα που γίνονται όλα αυτά, ο σκηνοθέτη ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτεί από πού θα κόψει 20 από εδώ, 15 από εδώ, 12 από εκεί. Να σου πω κάτι να που το δεν βάλει... ξέρει. Ναι. Καταρχά, νωρίτερα το γυρίζουν με κοινό κανονικά. Ναι. Όλο. 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 Γιατί όπως και στη Eurovision που είχαμε πάει Γυρίζεται ε, την, την ημέρα του live Το μεσημέρι ε, dress ε, rehearsal. γυρίζεται κανονικά Όχι dress rehearsal Α, Κανονικά, κανονικά. κανονικά. Γιατί? Γιατί αν πέσει κάποιος δορυφόρος ε, Να έχουμε. υπάρχει το backup Και να πέσει από το backup σωστό, σωστό Και μετά αλλάζει το κοινό Μπαίνει καινούριο κοινό για το live, τώρα σου λέω, έτσι. Α, μπαίνει το καινούριο κοινό και ξανά Πάμε. το ίδιο. Είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό. Είναι από αυτά τα πράγματα το οποίο το, το κάνουν live και λε, παιδιά, γιατί ταλαιπωρείστε. Αλλά είναι αυτό του live το οποίο δεν μπορείς να το εξηγήσει. Δηλαδή, το να παίζει σε κοινό α, το οποίο είναι απαραίτητο για την κομμωδία, Θεωρώ Βεβαία. εγώ. Και β, η ένταση, η, η, η τσίτα που σου δίνει το γεγονός ότι είναι live, νομίζω ότι είναι. Δεν μπορεί να το μετρήσει κάπω αυτό το πράγμα, αλλά είναι τόσο σημαντικό. Του είχα δώσει και ένα βιντεάκι μου που είχα κάνει. Είχα δημιουργήσει. πόσε χαρακτήρε. Πέντε, έξι. σε ένα τραγούδι το οποίο ήταν πολύ θεατράλε και περίεργο και παλιό όμω. Το. Seamen Mixer. Seamen Mixer. Α, ah, οκ, okay, εντάξει, για λίγο νόμιζα ότι θα ήταν ακόμα <σχει> χειρότερο αυτό. που... Κατάλαβα, κατάλαβα, αυτό που τους ναι, γιατί όπως το πε πρώτα ήταν ακόμα πιο αστείο. <σχει> λοιπόν, και του είχε αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ε, ξέρεις, μετά το cast με, με βλέπανε με πολύ έτσι, σεβασμό <σχει> ναι, ναι. και δέος. Δεν ξέρω τι άλλου χαρακτήρε έχει φτιάξει. Στην Κυριακή των Παπουτσιών δεν θυμάσαι που είχα κάνει ναι, μια γριά. Ναι, ναι, ναι. Τι πιστεύει ότι είναι. Το... Δηλαδή, βλέπω ότι το ένα είναι η εμφάνιση. Λε για να μπω στο χαρακτήρα. Θέλει κάτι, θέλει μια περούκα, θέλει ξέρω, ένα αξεσουάρ, θέλει ρούχα πιο μεγάλα. Θέλει Κοίταξε, μια... είναι, είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Αν μου δοθεί θεατρικά ε, σε ένα έργο ένα χαρακτήρα, ε, για να τον δημιουργήσω και να τον, να τον κάνω να υπάρχει ω οντότητα, καταρχά εμένα δεν μου αρέσει να βλέπει τη Ματσίλδη mm -hmm. καθόλου. Θέλω να βλέπει το χαρακτήρα. Υπάρχουν χαρακτήρε που του γεννάω η ίδια, όπω η κυρία Φρόσο στην Κυριακή του Παπουτσιών, mm -hmm. την οποία είδε ο μου λέει: Τι θέλω. Τι θέλω. Ναι, αλλά του λέω: Δεν γίνεται. Μου λέει γιατί, δεν γίνεται. δεν γίνεται. Λέω γιατί η φρόσο είναι κολονακιώτησα και αυτό είναι κάπου στην Κυψέλη. Δεν μπορεί να μείνει στην Κυψέλη η φρόσο. Ε, δεν δε το δέχομαι, συγγνώμη. Έλα, μωρέ, μου λέει, τώρα ε, θα το ελα, βάλω. Ε... Μετά μου λέει, Θα άρχισε από το Ικα. Δεν γίνεται. <laughs> δεν γίνεται. <laughs> μου λέει <"Δεν> γιατί, <laughs> Γιατί ο μπαμπά τη είναι στρατηγό και η μαμά τη ήταν στο διπλωματικό σώμα. Αποκλείσαι, Δεν δούλεψε το... ποτέ. Ναι. Άρα πιο ίκα. τι δουλειά έχει με το Ικα. Έλα, μου λέει, ποιο το ξέρει. Θα το ξέρω εγώ. Το ξέρω εγώ, τελείωσε. Και δεν μπορώ να το κάνω Πώ θα, <laughs> θα, θα έρχομαι από το ΙΚΑ, έχει τρελαθεί. Δηλαδή, μέσα με μένα, πώ θα δικαιολογηθεί <laughs> αυτό. <laughs> αφού η Φρόσο είναι αυτή. <laughs> <inaudible> η οποία ήταν παρθένα, απροσδιορίστου ηλικία. Γι' αυτό και είχε αυτό το τίκαν. Θυμάσαι, μην γνώσατε. Και κλέρτανε του πάντε. ένιωθε τουλάχιστον, Ρίτα Χέιουαρθ. Ωραία. Και τι ήταν αυτό όμω που έκανε να πει, OK, εντάξει. Δηλαδή, προ το παρόν βλέπουμε αρνήσει. Δηλαδή, λε δεν γίνεται, δεν γίνεται, πώ το έφερε να κολλήσει. Μέσα ε, σου εννοώ, για να το παίξει. Μέσα μου, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ε, για μένα οι πολυκατοικίε αυτέ ήταν στο κολονάκι. <laughs> Άσχετα τι λέγανε αυτοί, <laughs> δεν με ενδιαφέρει. <laughs> Τέλειο. Δεν ξέρω, δεν είναι, για μένα είναι κολονάκι όλο αυτό. <laughs> ναι. Είναι ένα κακό κολονάκι. <laughs> αλλά ότι είναι... δεν έχει το κολονάκι τέτοιου ακάλυπτου. Φυσικά έχει, εννοείται. Έχει. Βέβαια. Ε, ναι. Οπότε. Τι α φέρω εγώ αντίρρηση. Και, και δεν έλεγε και πού. Έτσι. Ε, έχει και μία. Θα ήθελα πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώ θα το κλάβει, <laughs> αλλά έχει γενικά μία ε, μανία με. Μανία. Όχι. Κα, κακή λέξη μανία. Ε. Έχει yeah. μία τάση ρε παιδί μου με όλα αυτά τα ενεργειακά. Ε, με τον ήλιο, με τι συχνότητε. Αυτό το γενικά χαρακτήρα. Γενικά με, με, με το μεταφυσικό. Ναι. Αυτό yeah. το χαρακτήρα τον έχει φτιάξει. Γιατί είναι τέλειος χαρακτήρας. Ε, ή, δεν, ή δεν μπορείς να το σατυρείς ακόμα όχι, μέσα σου. Όχι, μπορώ, μπορώ. Πώς δεν μπορώ. Ε, πρόσεξε. Η ενεργειού ή αυτή που πίνει ήλιο. Ε. Δεν είναι μία. Είναι πολλέ <laughs> να ξέρεις. Δηλαδή... Δεν, ο, ο, όλο αυτό το φάσμα μπορώ να φτιάξω αρκετού χαρακτήρε ναι. διαφορετικού. Ένα group α γρουπ, ας πούμε ναι, που ένα συναντιέται ένα και είναι μπορώ εγώ Να είμαι... κάνω και ολόκληρο το group Ολό. που συναντιέται και κάνει ενεργειακά, διαλογισμού. Γιατί το έχω δει σε συνεντεύξει και ε, για αρκετή ώρα προσπαθούσα να καταλάβω αν τρολάρει <laughs> τη συνέντευξη ή αν όντω τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. <laughs> Κατάλαβα ότι τα πιστεύει και μια χαρά δεν υπά, <laughs> υπάρχει θέμα, αλλά μέσα μου. Α, μέχρι και το τέλο έλεγα τώρα, τώρα θα σπάσει. Τώρα θα σπάσει τώρα και θα, θα πει σπάσει, ότι. Έλα <laughs> ρε, χάχαχα, σιγά μου μπίνω ήλιο. Ε, αλλά με την καλή το ξέρω ότι. Όχι, δεν αυτά... μπίνω ήλιο. Όχι, ήλιο. Δεν <laughs> μπίνω ήλιο. Δεν κάνει... φωνή αυτό. Δεν δε λούζομαι με ήλιο, πώ να το πω. Βλέπω τον ήλιο. Ναι. ναι. Εντάξει, αυτό το... είναι το, sun το γνωστό sun gazing. Γνωστό σε όλου. Το, από οποίο την Ξάνθη έχει γίνει... ξεκινήσει αυτό, νομίζω. Όχι. Αυτό, πρόσθεσε να δει πώ το ανακάλυψα. Άκουσα κάποιου που λέγανε γι' αυτό. Μπαίνω στο Google να ψαχτώ. Να δω τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουν τον ήλιο και ε, διορθώνει τι ασθένειε των ματιών. Δεν μπορεί να μου τα λε αυτά με ένα χαρακτήρα. Δεν μπορώ να σα ακούω να τα λε. Σαν να σου πω τώρα, περίμενε. σταμάτα και θέλω να μάθω τι είναι αυτό. Εγώ θέλω να το μάθω μέσα από ένα χαρακτήρα που μιλάει γι' αυτό, όχι από τη Μαθίλδη. Α, <laughs> α κοίτα, τώρα θέλει να με βάλει να παίξω κιόλα. Όχι τώρα, να παίξει. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό. Ξέρει το θέμα, θέλει και χαρακτήρα. Λοιπόν, ε, και διαβάζω για έναν Ινδό α, που είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός α, στη Βομβάη ε, ε, είχε δουλέψει στην επιχείρηση την οικογενειακή τους που είχαν μπαχαρικά και τέτοια αυτά και όταν βγήκε στη σύνταξη αυτός ο φοιτητή είχε ανακαλύψει κάποια βιβλία αρχαίων Ελλήνων και Αιγυπτίων που μιλάγανε για αυτήν τη συγκεκριμένη θεραπεία που λέγεται ηλιαθέαση mm -hmm. Ξεκίνησε λοιπόν, αφού βγήκε στη σύνταξη... Συγγνώμη. <laughs> <να laughs> <κάνει, laughs> ακόμα είμαι <ακόμα laughs> στη φάση που προσπαθώ να καταλάβω το εννοεί. <laughs> να κάνει αυτή τη θεραπεία. Ηλιαθέαση, ναι. Την ηλιαθέαση. Ε, αφού την ολοκλήρωσε, πια δεν έτρωγε τόσο πολύ. Δηλαδή, είχε κάνει μία νηστεία την έλεγε, 420 κάτι ημερών, όπου του είχαν βάλει κάμερες κάποιοι Αμερικανοί, γιατί δεν πιστεύανε και λέγανε... Ότι αυτό κάπου στη θα ζούλα καιτρώει, πηγαίνει και τρώει, ναι. 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 Όπω ο Βούδας, και φαντάζομαι. Και όλε αυτέ τι ημέρε αυτό δεν έτρωγε πραγματικά τίποτα. Έπαινε μόνο τσάι και βάζει λίγο βούτυρο μέσα στο τσάι mm -hmm. του. Και αυτό. ήλιο κατά τα άλλα. Και το σαν γκέιζι. Σαν ναι. Το οποίο είναι αυτό που καταλαβαίνει. Κοιτά ναι, τον ναι. ήλιο. Κοιτά τον το ναι. ήλιο, όχι όμω έχει συγκεκριμένε ώρε που τον κοιτά για να μην βλάψει τα μάτια σου. Δηλαδή ή την πρώτη ώρα από την Ανατολή ή την τελευταία ώρα από τη Δύση. Okay. Υπάρχει και εφαρμογή στο κινητό σαν γκέιζινγκ η οποία είναι δομημένη και κανονικά πατάς, γιατί πρέπει να το κάνει, ξεκινάς με 10 δευτερόλεπτα, πάντα ξυπόλυτο για να γιώνεται η. Στο τσιμέντο το αθηναϊκό στο... το καλό. Το καλό, ή στο χώμα, ή όπου θε, ρε παιδί μου. Ε, 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 αλλά πρέπει να γιώνεται mm -hmm. η ηλιακή ενέργεια. Βέβαια, γιατί αλλιώ θα σε την άξει. Ναι. Ναι. Ακριβώ. Mm -hmm. Και ε, διόρθωσε την πρεσβειοπία του. Δεν είχε πια πρεσβειοπία... Ε, δεν πίναγε πολύ και το άλλο βέβαια επειδή είναι σαν διαλογιστική η διαδικασία αυτή, βλέποντα τον ήλιο. Και ξεκινά, 10 δευτερόλεπτα. Την επόμενη προσθέτει άλλα 10. Πά στα 20. 10, 10, 10, 10, 10, 10 πρέπει να φτάσει στα 44 λεπτά. Αυτό θα σου πάρει ένα ενιά mm -hmm. Καθημερινά που δεν παίζει, γιατί καθημερινά δεν έχει ήλιο. Oh. Υπάρχουν μέρε που δεν έχει. Επίση, καθημερινά δεν ξέρω αν έχει 44 λεπτά να κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, όταν φτάσει στα 44, έχει ολοκληρώσει. Α, τέλος. Τέλος μετά. Τελείω η θεραπεία. Μπορεί να το κάνει όσο θες μετά. Ένα δεκάλεπτο κάτσε και okay. έστω ναι. Μια Γιατί χαρά... μετά το ζητά. Το θε. Ναι. Το ζητά. Και πραγματικά αρχίζει και μειώνεται η πείνα. Δηλαδή, πώ το εξηγεί εκεί μέσα. Ότι ό, όταν τρώσει εσύ κάποια λαχανικά, φρούτα και τέτοια και φυτά, α, τι τρώσει ουσιαστικά. Ηλιακή ενέργεια σε δεύτερο χέρι. Βε δεν πάει. Τουλάχιστον Μπράβο. δεύτερο θα έλεγα εγώ. Το ζώο που τρώει τα φυτά σε τρίτο ο, χέρι. Ο, ο, καλά. Ναι. Αυτό σου λέει ότι είναι χέρι. Πάρ το πρώτο χέρι. χέρι. Ναι. Ε, Παίρνει δηλαδή ηλιακή κατευθεία. ενέργεια και τρέφεσαι από τον ήλιο ουσιαστικά. Σου λέω τι λέει. Χωρί μεσάζοντε που λέγανε. Χωρίς λέει, μεσάζοντες. Κατευθείαν. <laughs> <laughs> Δεν ναι. είχε κανεί, μόνο <laughs> ήλιο και εσύ. Και χωρίς. βέβαια μετά με βγάλανε ότι είμαι κούκκουκ. λέει αυτή που τρώει τον ήλιο. Αυτοί καλά, είναι. εντάξει. Εγώ περιμένω το χαρακτήρα ακόμα. Έχει κάνει printing, πριν όλο αυτό που μα συνέβη. Είχε ξεκινήσει και μια παράσταση, ένα one woman show. Mm. Όπου είχες μέσα χαρακτήρες, διάφορους. Ναι. είχε μέσα χαρακτήρε διάφορου. Έτσι. Λε για του Καταματσίλδη. Ναι, είχε stand-up, είχε τραγούδι, είχε επιρροέ. Βέβαια. Οι επιρροέ δικέ σου ποιε είναι. Είναι όλες μέσα του Καταματσίλδη, λοιπόν. Ξεκινάει και. Ε, λέω, ε, έχω φτιάξει μια θρακιώτισσα, την Περπιρούνα. Mm -hmm. <laughs> από ένα τραγούδι την δημιούργησα αυτήν. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, θρακιωτικό, δημοτικό, το οποίο είναι για να φέρει βροχή. Όταν έχει ανομβρία, το τραγουδάνε. Το αστείο είναι το όποτε το τραγουδάω, μετά βρέχει. Επισήμω είμαι η βροχοποιό τη Ιεράπετρα τη Κρήτη. Mm. Που είχα πάει να παίξω το καταματσίδι, την επόμενη μέρα ξεκινάει η βροχή και μου λένε: Είχαμε να δούμε δύο χρόνια βροχή. Μα είναι αλήθεια αυτό, δεν είχαμε νερό. Ναι, αλλά μετά είχατε και πλημμύρε. Εξαιτία <σχελίου> τη Ματθίλδη, έτσι. <σχελίου> Καταλαβαίνω ότι είμαι η επίσημη βροχοποιό τη Ιερά Πέτρας. Αυτή τι έχει, τι είναι, σε φωνή τι είναι. Ε, είναι λεπτή φωνούλα και λέει Πυρπυρούνα, πυρπατή του θείο, παρακαλεί επαναλαμβάνει το, ναι, χοροδία και λέει του θείο, παρακαλεί, του θείο παρακαλεί, βρέξει κύργη μια βρούχη, μια βρούχη, καλή βρούχη, να βραχούν οι τσουμπάνι, Τσουμπάνη για λάβαρι μη τα πρόβατα τσ' μαζί, μη τα πρόβατα της μαζί, κι μιτα τα γελάδια τους, κι μιτα τα γελάδια τους, κι μιτα τα βουβάλια τους, βρέξει κύργη δυο να καρπίσουν τα σπαρτά, να καρπίσουν τα σπαρτά, τα να μη τρεμή για διά Παιδιά, sorry, με βρέχει έξω Νόσης των στα λόν Όσα φύλλα στα κλαδιά Τόσου βιώ στα φεντικά Πυρ να πυρ Του θείο παρακαλεί Του θείο παρακαλεί Βρέξει κύργη μια βρουχή Άιντι! Καλή σου διά και καλό αμπερεκέτ. <laughs> Έχω τόση άγνωση λέξη, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, <laughs> αλλά είναι καταπληκτικό χαρακτήρα. Σε πόση ώρα θα βρέξει. Τώρα ξεκινάει. Ά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να ονομάσουν Ματθίλδη μία από αυτέ τι ε, καταιγίδε που έρχονται. <laughs> ε, η, 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 καταιγίδα Ματθίλδη θα χτυπήσει <laughs> τη χώρα μα. Τυφώνα. Τυφώνα Ματθίλδη. Τόσο ωραία. Αυτέ λοιπόν είναι παιδικέ επιρροέ. Ή αυτό το βρήκε. Έχει μαζέψει πράγματα τα οποία έχει μαζέψει από όλη τη ζωή, από τα παιδικά χρόνια και μεγαλώνοντα και λε, αυτοί είναι οι χαρακτήρε μου, αυτή είναι η, δική μου. Τώρα, στο καταματσίλιν μπήκε αυτό και για να διαπραγματευτώ το θέμα πίστη και την καταγωγή μου ότι έχω επιρροή από τη Θράκη και έχω αυτή την αθωότητα και την ε, ε, ευκολοπιστία, ξέρει, του, του Θρακιώτη, ο οποίο είναι πολύ φιλόξενο. Οι Θρακιώτη είναι πολύ φιλόξενοι mm -hmm. άνθρωποι. Δηλαδή, αν πα και δεν μείνει σπίτι του, θα παρεξηγηθεί. Θα πα σε ξενοδοχείο. Τι έπαιζε. <χω> θα υποστηρίξει τη βιομηχανία του τουρισμού. <χω> Τι έπαιζε. Τι έπαιζε. <χω> Φέγιε, θα γίνεται ρε. Δω θα μείνει. Και να μην έχει να σβάει. Δεν θα μείνει, Θα στρώσουν να με δω. στο δικό, θα δικό μου κρεβάτι. Κρεβά ναι. Ή ναι, κοιμήσουν του κρεβάτι να το κοιμηθώ εγώ κάτω. Καταλαβαίνει δηλαδή είναι τέτοιοι άνθρωποι. Ε, οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι. Μου. Σίγουρα. Ε, μετά η δάσκαλή μου, μου, με ποια έννοια, όλα αυτά που άκουγα, μουσικά, ε, αυτά που εισέπρατα,. Ε, κάνω Edith Piaf, κάνω Shirley Bassey, κάνω Madonna που ήταν στην εφηβεία μου, η Madonna πολύ. Ε, Michael δεν έχω βάλει. Ποια την... Madonna κάνεις, ενώ ποια, ποια δεκαετία Madonna ε, κάνεις. Κάνω την αρχή της, την το αρχή like, της. Το, το, Like a Virgin. Like a Virgin. Like a virgin. Και λοιπόν είναι όλα like, δηλαδή είναι Sun. Sun. Σαν ε, Ναι. Όχι Parthena. ναι. σαν παρθένα. Like a prayer. Sun <laughs> προσευχή, <παιδιά>. <laughs> <laughs> Ωραία παρατήρηση. <laughs> και βέβαια ε, ε, μιλάω πάρα πολύ και για την ε, διαστρέβλωση των ενιών που υπάρχουν. Ε. Δηλαδή μιλάω για τη δημοκρατία που δεν υπάρχει στην ουσία σε καμία χώρα στον πλανήτη πραγματική δημοκρατία. Αλλά όλοι ξαφνικά έχουν δημοκρατία. Κάτσε ρε μεγάλε, έχεις κοινοβουλευτισμό, δεν έχεις δημοκρατία. Άλλο τόνα, άλλο άλλο, δεν είναι το ίδιο ε, πολίτευμα, όμως δημοκρατία. Άρα... Όπως αυτό μέσα Μαντώνα. από ποιο χαρακτήρα το Α, σαν δημοκρατία, λοιπόν. Σαν δημοκρατία. Αυτό μέσα από ποιο χαρακτήρα το βγάζει. Μιλάω και σαν Ματσίλδη. Σαν Ματσίλδη, αυτό. Ναι. ναι, ναι, ναι. Και τη μαντόνα. Mm -hmm. Δηλαδή, βλέπει τη μαντόνα. Τι σημαίνει μαντόνα. Στα λατινικά, η, η Παναγία. Παναγία. Ναι. Έτσι. Σου κάνει αυτή για Παναγία. Ε, όχι, Παναγία. Παναγία Προφανώ, όχι. Έτσι. Παναγία μου. Εντάξει, μην την Παναγία. Α, το αντίθετο. Ναι, αλλά όμω στα πιτσιρίκια που μπορεί να μην ξέρουν ότι μαντόνα σημαίνει Παναγία. Ναι. Μαντόνα για αυτού. Είναι αυτό εδώ το image. Ε, βέβαια. Μα, κατά βάση αυτό είναι, όχι αυτό στι εκκλησίε που βλέπει η Μαντόνα. Η... Μπράβο. Τυχαία λοιπόν τη βάλανε η Μαντόνα αυτήν. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τυχαία λένε ότι έχουμε δημοκρατία ενώ δεν έχουμε. Δεν νομίζω. <laughs> Παγκοσμίω τώρα δηλαδή. <λέει. laughs> Χάνατε και τι γκριμάτσε να πάρει ναι, με το podcast πραγματικά. εδώ πέρα. Δεν βλέπετε <laughs> το πώ μαζεύεται όλο το στόμα στο. Δεν νομίζω. <laughs> <laughs> και ε... το, ε, αυτή την παράσταση, από όσο διάβαζα, πήγε και την έπαιξε και σε χώρου ε, έτσι, ας το πούμε, μη παρα... Όχι θέατρο, δηλαδή πήγε Όχι, σε ναι, ναι. μαγαζιά, σε συνοικίες, σε καφέ. Συνησίες, σε... Ναι. Σε καφέ. Mm -hmm. Μάλιστα, έχω, έχω παίξει και εγώ. Στο... Αν θυμάμαι καλά, έχει παίξει στην Ηλιούπολη στον Καράζ. Αν δεν κάνω λάθο. Mm -hmm. mm -hmm. Έχω παίξει και εγώ εκεί. Okay. Ε, οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε, γιατί λίγοι το έχουν βιώσει. Mm -hmm. Εγώ αυτό το λέω πόλεμο. Το να πηγαίνει σε ένα μαγαζί σαν αυτά, τα οποία mm -hmm. είναι μπαρ. Δεν mm -hmm. είναι ούτε καν μουσικέ σκηνέ, mm -hmm. δεν είναι θέατρα. Είναι ένα μπαρ. Σου λένε, θα σου βάλουμε εκεί ένα δύο επί δύο. Θα παταράκι. σου ρίξω και ένα παταράκι, να ζήσουμε και ένα φω πάνω. Ε, εντάξει, μην ανησυχεί τώρα μα. Εγώ χτυπήσω τρία μπλέντερ την ώρα που εσύ κάνει το μονόλογο Έτσι. και ο άλλο μπει και αρχίζει και φωνάζει και κάποιοι δεν έχουν έρθει και για σένα. Ε, και και μιλάνε, μιλάνε την ώρα έκανα. που μιλά. Και... Και είναι ένας πόλεμος, είναι πόλεμος, ένα πόλεμο. Είναι από τα πιο δύσκολα ναι. πράγματα γιατί πρέπει να. Επιβληθεί. Ε, και να του κερδίσει. Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Και το μόνο σου όπλο που έχει είναι ότι απλά εσύ έχει ένα μικρόφωνο και στέκεσαι σε μισό μέτρο πάνω από αυτούς. Mm -hmm. Δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο. Άμα θέλουν, σε, σε τρώνε στην ψύχρα εκεί. Δεν... Άμα είναι. θέλουν, σε λιτζάρουν κιόλα. Αυτό, γιορ. ναι, πιτώ, ναι. <laughs> Άρα το έχει βιώσει εσύ αυτό. ναι, 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 ναι. <laughs> το να ανεβαίνει και να λε. Βεβαίω το έχω βιώσει ναι. στο πετσί μου και ναι. ε, ε, να σου πω την αλήθεια, το θεωρώ μεγάλο κέρδο. Γιατί μετά από την πίστα, γιατί έτσι το ονομάζανε παλιά αυτό το είδο, α πούμε. Το ότι να πα. πίστα, ναι. ναι. Γιατί, γιατί πα σε έναν χώρο που δεν είναι θεατρικό τέλο πάντων, γιατί πίνουν, καπνίζουν, μιλάνε. Ανοίγει η πόρτα και έρχεται δύο εκατοστά από το πρόσωπό σου, ο γιατί ο σε, σε έχουν βάλει, ναι, βάλει δίπλα στην πόρτα. Οπότε κάθε <laughs> φορά που ανοίγει, κρύβει η πόρτα και κλείνει μετά. <laughs> πάλι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Ε, μετά το θέατρο είναι πανεύκολο. Δηλαδή, όταν βιώσει αυτό το οποίο εκεί πραγματικά αναμετριέσαι με τις δυνάμεις σου και ε, είναι και πρόκληση όμως δηλαδή θα καταφέρω να τους πάρω αυτούς ναι πάρα πολύ δύσκολο και, και θα καταφέρω να του πάρω, αλλά και πόσο θα του κρατήσω. Γιατί και δεν θα σημαίνει, θα ότι τους κρατήσω, ότι τους πήρες, σημαίνει ότι του πήρε, σημαίνει ότι του πήρε για μία ώρα. Μπορεί να του χάσει σε 30 δεύτερα. Το δεν οποίο έχει... κατά είναι τρίωρο. Ναι. Χωρί διάλειμμα το. το πάω. Ναι. Ούτε διάλειμμα. Λέω, δεν θα κάνω διάλειμμα. Ούτε θα διάλυμα. φύγουν έτσι. <laughs> <laughs> Κάπου να του μαζέψει. Αυτό να το ξέρει είναι πολύ σωστό που έκανε. Γιατί με, και εγώ έχω βιώσει και εποχέ που σταμάτησε να επιτρέπεται το κάμπιζμα σε αυτού του χώρου. Οπότε όταν κάνει διάλειμμα για να του ξαναφέρει όλου αυτού απ' έξω μέσα, α, θα, θα σπαταλίσει 20 λεπτά από το υλικό σου. Ε, στην Κρήτη, α πούμε, λέω, μου κάνανε νοήματα. Λέω: Τι θε να καπνίσει, Ναι, μου λέει. Χάιντε λέω ένα διάλειμμα να βγούμε όλοι όπω είμαστε, αλλά θα μπούμε όλοι όπω είμαστε. Θα καπνίσω κι εγώ μαζί σα. Ε, και βγήκα, μιλάγαμε, καπνίσαμε ναι, ναι, ναι. ένα δεκάλεπτο, ξαναμπήκαμε μέσα Τέλει. και συνεχίσαμε. Ε, δηλαδή, ή θα γίνει κομμάτι μαζί του, που ούτω ή άλλω είσαι ένα κομμάτι. Γιατί συμβαίνει ένα γεγονό. Ε, Κάποιο κάνει κάτι και καταρχά, αν δεν υπήρχαν οι από κάτω. Ποιο, γιατί να το κάνει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Οπότε είναι άλλη επίδραση. Δηλαδή το ένα υπάρχει μέσα από το άλλο. Οπότε είμαστε ένα κομμάτι εδώ τώρα και έχουμε να ανταλλάξουμε ενέργειες α, που αυτό συμβαίνει ουσιαστικά. Δηλαδή για μένα στην τέχνη αυτή είναι η θεία κοινωνία μας. Αν δεν, δεν κατεβάσω την ενέργειά μου και δεν μου την φέρουν πίσω πολλαπλασιασμένη, γιατί όταν γελάει ένα κοινό ας πούμε 200 ατόμων, 400 ατόμων, σου έρχεται μια ενέργεια πίσω που και να είσαι πτώμα νιώθεις ότι αναγεννήθηκες, δηλαδή έχεις τέτοια ενέργεια μετά. Αυτό, αυτή η ανακύκλωση η ενεργειακή λοιπόν που συμβαίνει για μένα είναι η ερωτική σχέση. Ναι. Έτσι, Άρα και... θα μπορούσαμε να βγάλουμε τώρα να, να, να φτιάξουμε ένα δικό μας να λέγεται crowd gazing, αντί για το sun gazing, -gazing ή, φυσικά, ή laughter gazing φυσικά. και απλά να βγαίνεις στη σκηνή και να πρέπει να κάνεις το κοινό να γελάσει για να πάρεις αυτή την ενέργεια πίσω και να σε κρατήσει χωρί να φας ναι. Μετά αυτό, να χάσει πάλι βάρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε νομίζω έχεις, θεωρία. Ε, Έχει ανάγκη να χάσει βάρο. εντάξει, τώρα Δια με βλέπει με, με βλέπεις λίγο με τα φαρδιά τα φουτεράκια μου εδώ πέρα. Ε, Εγώ πάντω δεν θέλω να χάσω. Όχι, εσύ είσαι καλά. Ε, ναι, ναι, ναι. Ναι. μην χάσει άλλο. Φτάνει. <laughs> <laughs> είσαι μια χαρά. Δύσκολο πάντω. Δύσκολο και στο Δίνο το ότι πήγε και το έκανε σε τέτοια μαγαζιά και όχι σε ένα ασφαλέ περιβάλλον ενό θεάτρου. Γιατί έχει και κάτι ακόμα αυτό που είναι ότι νομίζω ότι αυτό που έγινε και με το stand-up, όπω και με αυτό που λες είναι ότι πήγε εσύ και βρήκε το κοινό. Ναι. Δεν ήρθε το κοινό να σε βρει εσένα. Ναι. Πήγε σε μια γειτονιά, πήγε σε... εκτό κέντρου Αθήνα, α πούμε, ή και στι πιάτσε τη επαρχία και συνάντησε το κοινό. Ναι. Ε, και μετά ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι, είναι, και μετά αυτό το κοινό, ναι, τώρα μπορεί να έρθει να συνδικήσει στο θέατρο και να πει πρώτη ναι. φορά μπαίνω σε θέατρο. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα κοινό. που δεν πάει ποτέ. Που δεν πάει θέατρο. Ναι. Γιατί θέλει να πει και το ποτό του, θέλει ίσω να κάνει και το τσιγάρο του. είδε δεν, δεν τυχαίνει. Και ξαφνικά αυτό όμω ακολουθεί, μετά έρχεται και λέει Α, μπήκα και σε θέατρο. Εξαιτία σου το λένε συνήθω. Ναι, όχι χάρη σε θέατρο. Εξαιτία σου μπήκα και σε θέατρο. Ναι. Το έχω ακούσει και αυτό. <laughs> ναι, <laughs> το έχω ακούσει. Ναι, κοίταξε, είναι, είναι δύσκολο πράγμα και ε, εμένα τα, τα δύσκολα με έλκουν γιατί θεωρώ ότι μέσα από το δύσκολο θα εξελιχθεί. Από το εύκολο τελματώνει. Mm. Δηλαδή, όταν ακολουθεί την ευκολία σου, όταν ακολουθεί τη, 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 τη βολή σου, ας πούμε, δεν εξελίσσεσαι ούτε σαν άνθρωπο ούτε σαν καλλιτέχνη. Και θεωρώ ότι για να εξελιχθεί σαν καλλιτέχνη, οφείλει να εξελιχθεί πρώτα σαν άνθρωπο. Οπότε ε, όπως το κοινό έρχεται για να διασκεδάσει ε, Εσύ πας για να το διασκεδάσεις ε, είναι, μια, είναι μια σχέση ερωτική αυτή Όλες για μένα αυτές Τις ανταλλαγή της ενεργειακής είναι ερωτικές σχέσεις Γιατί ερώ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει Ε ενέργεια ρο ροή ωμέγα γη Ενεργειακή ροή στη γη Άρα οτιδήποτε. Ομέγα έχει... γη, μέχα σε ε, ενέργεια, ρο ροή, ομέγα γη. Το, το, αυτό είναι. <laughs> Ποιος το. Ομέγα γη. Τσατσόμυρο. Ε? Τσατσόμυρο. Τσατσόμυρο. Ναι. Τι πέτα, δεν, δεν έχω... Καθηγητή Παντίου. Έχει γράψει το, Νόμιζα νομίζω γράψει... ότι είναι κάποια απομίμηση <laughs> το Μύρο αυτό, ο Μωρέ. Όχι, νομίζω ότι είναι χαρακτήρα τη τη Άλλο. Όχι, βέβαια, ο Τσατσόμυρο. <laughs> ήταν καθηγητή στην Πάντιο. Έχει γράψει το Αιγαίο Βουνό, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και έγραψε και το... Η... η... γένεση του ελληνικού αλφαβήτου. Τέλεια. Το ε, Μέγα Γη όμω δεν το κατάλαβε. Ε, ε, ενέργεια. το Μέγα συμβολίζει τη Γη. Ναι. Το Ε την ενέργεια, το ρ, τη ροή. Αυτά, αυτά τα δύο τα πιασα. Το τρίτο με Ενεργειακή ροή στη Γη. Και αυτό είναι ο έρωτα. Γι' αυτό και δεν υπήρχε λέξη αγάπη στα αρχαία ελληνικά πουθενά. Mm -hmm. Δηλαδή το παιδί στη μάνα του έλεγε μήτιρ ερώσε. Δεν ήταν σεξουαλική η σχέση. Δηλαδή ο έρωτα δεν είναι μόνο το σεξουαλικό. Γιατί μετά, επειδή καθιερώθηκε η λέξη αγάπη με τον χριστιανισμό, οτιδήποτε ερωτικό ε, θεωρήθηκε σεξουαλικό. Mm -hmm. Δεν είναι έτσι όμω. Ε, για μένα λοιπόν είναι έρωτα όλα αυτά. Δηλαδή είναι ερωτική σχέση το να ανταλλάσσω ενέργεια. Γιατί αυτό είναι ο έρωτα. Η ροή η ενεργειακή. Και όταν έχουμε επικοινωνία και επικοινωνούμε, σημαίνει ότι ρέει η ενέργειά μα. Άρα και με φίλου σου μπορεί yeah. να, να έχει ερωτική σχέση. Και με του γονείς σου, yeah, με yeah. το σκυλί σου. Με, 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 με οτιδήποτε νιώθει ότι επικοινωνεί επί ουσία. Γιατί αυτή για μένα είναι η ουσιαστική επικοινωνία και δεν είναι οι λέξεις, δεν είναι τα λόγια. Πολύ ωραία τα πες. Πότε ξεκινάνε, ξεκινάνε οι μιμήσεις που κάνεις καταπληκτικά, που κάνεις και στα σόου, κάνεις, κάνεις πάρα πολύ και στην ευτυχία, εντάξει, το πούμε, μίμηση, το ρόλο της Ρένας Βλαχοπούλη. Αν και είναι με άλλη προσέγγιση. Σίγουρα, τελείως άλλη προσέγγιση, αλλά αυτό ξεκινάει... θα. Από το σχολείο, αυτό το. Να πάρω το. Ξεκινάει από, από, από την. την ηπιακή μου ηλικία. Την ηπιακή σου ηλικία. Ναι. Ναι. Δηλαδή ερχόταν στο σπίτι μα και μετά την άλλη μέρα ο μαέστρος, ο νονός τη αδερφή μου, ο οποίο ήταν κερκυρίο και. Ωραία. Ωραία. Επήγαινα ένα σπαβέντο!» <laughs> Και. Μιλάει δηλαδή, έτσι. Εμένα αυτό ήταν. Wow. Ξέρει. Εκεί <laughs> πρωτάω και τη λέξη «μπορδάλω». <laughs> <"μπορδάλο". laughs> δεν ήξερα και τι είναι, αλλά μου ήρθε στην εικόνα μου παπαγάλι με φτερά, χρωματιστά και τέτοια. Και μια μέρα τρώγαμε και γυρνάω στον μου και λέω: Σκάσε ρε μπορδέλο, τρώω μια σφαλιάρα. Μάνα. Κατάλαβα <laughs> ότι δεν ήταν σωστό δε, αυτό δεν που είπα, αλλά μάλλον. πού να ξέρω τι σημαίνει. Τι παπαγάλο Κάπος την από είπα. Από το ναι. καλεσμένο μα την Κυριακή και το έλεγε και γελάγανε οι άλλοι. Λέω: Α, αυτό είναι κάτι ωραίο. Ωπ, και είδα φτερά, χρώματα και τέτοια. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι όλοι είμαστε. Μίμη και ηθοποιεί, διότι όταν γεννιέσαι μιμήσε τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, μιλάς όπως η μαμά σου, ο μπαμπά σου. Α, αυτά είναι τα μοντέλα Σίγουρα. που θα μιμηθείς. Ναι. Αν σε μπλοκάρουν μέσα από το σπίτι σου ή στο σχολείο ή οτιδήποτε μπορεί να σε μπλοκάρουν και να μην το ξανακάνεις. Αν δεν σε μπλοκάρουν, θεωρώ ότι είσαι τυχερός, θεωρώ ότι είμαι τυχερή γιατί δεν με μπλόκαρε κανένας, Οπότε συνέχισα. Πήγε σε από συγγενεί, πήγε σχολείο. Ναι, ένα σκεπτικό. Να ναι, και παιδιά, να μετά... Γειτονιά, γειτόνισε. Τα πάντα. Δηλαδή αυτό το είχα από μικρό παιδάκι. Και ε, θεωρώ ότι όλα τα παιδιά. Το έχουν. Το έχουν. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα το έχουν Όλοι τα παιδιά. Όλοι είμαστε ναι. ενδυνάμει. Και θέλουν να είναι και ηθοποιοί. Ναι. Δηλαδή και την κόρη μου που βλέπω τώρα η οποία έχει πιάσει το, τον τρόπο με τον οποίο κάποιο τη μαλώνει, α πούμε, mm. και τον αποτυπώνει ακριβώ. Όπω το κάνουμε και ναι. Πορώνεται. ναι. Γιατί έχει κάνει μια πολύ καλή μίμηση. Ναι, γιατί... ναι. ναι. βέβαια. Τεσσάρων ετών, θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό. Η μάνα μου είχε γράψει ένα πολύ ωραίο κοστούμι τότε. Ήταν δικτατορία, Παπαδόπουλο. <Συκλή> καμπάνα, <Συκλή> καμπάνα <Συκλή> το τέτοιο. Παντελόνι και μου είχε κάνει ένα σακάκι με εξωτερικέ τσέπες σαν τα σαφάρι, ξέρει, με ζώνη. Κοστούμι λοιπόν, ε, δικτατορία. Κοστούμι <laughs> λοιπόν, Κυριακή. Κυριακή, έχουμε γυρίσει από την εκκλησία. Ε, κάθονται να φάνε και εμένα μου έχουν κάνει δώρο ένα ντοσιέ. Πρώτη φορά πιάνω ντοσιέ, τρελάθηκα. Πω, πω. Βάζω λοιπόν την καρέκλα από την κουζίνα ε, να με κοιτάει, δηλαδή η, η, η πλάτη την έβλεπα σαν να κάθεσαι εσύ τώρα mm -hmm. απέναντί μου, ας πούμε, και βάζω τον ντοσιέ, γιατί δεν είχα αναλόγιο, να στέκεται στην πλάτη της καρέκλας. Και αρχίζω και κάνω τον Παπαδόπουλο. Έλα. Το βλέπα στην τηλεόραση. Ναι. Οπότε κάνει αυτή την η πρώτη μίμησή σου από α το πούμε πιο σφαίρα. Δημόσια, δημόσια πρόκειο. Ναι, ναι, ναι. Σφαίρα. Αλλά το βλέπα κάθε μέρα, βλέπαν ειδήσει και έβλεπαν τον Παπαδόπουλο που μίλαγε. Γιατί να κάνω, δηλαδή. Αυτό... Τον έβλεπε όμω παιδάκι αυτό. Τον έβλεπε δηλαδή. Παιδάκι, μικρό. Γιατί εσύ έχει γεννηθεί το 69. 9. Ναι. Ε, άρα 70. Ναι, τίποτα. Πέντε ναι, ναι, χρονών, ναι. ξέρω εγώ. Ναι, ναι, τόσο. Ναι. Μικρό, σου λέω ίδια. Και ξεκινά να κάνει μισό Ναι, δεν θυμάμαι τι έλεγα, γιατί έλεγα αργολούμπε. Θυμάμαι μόνο μία φράση όμω, η οποία τελικά εξηγεί σε μένα ότι είχα πιάσει όλο το παράλογο εκείνη τη κατάσταση. Η οποία είναι η εξή: Θα κουρέψω όλα τα σκιά <laughs> <laughs> Παιδί τώρα τεσσάρων ετών. <laughs> Τι καταλαβαίνεις, Εσύ το έγραψε όμω αυτό. Ναι, μόνιμο. Ναι, μόνιμο. την ώρα, ό,τι μου ερχόταν, έλεγα. <laughs> θα κουρέψω όλα τα σκυλιά. Και θυμάμαι δεν... μόνο αυτή τη φράση. Ναι. Από Αλλά όλα όσα. Δεν έχεις. είναι σε κάθε χαρακτήρα. Κάποιε φορέ δεν είναι μία φράση η οποία σου ξεκλειδώνει. Και λε από αυτή τη μία φράση, το θα κουρέψω όλα τα σκυλιά, μπορώ να καταλάβω τα πάντα για αυτό το χαρακτήρα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, και, και υπάρχει σε πολλού χαρακτήρε αυτό. Μπορεί να είναι ε, στο να αυτό, σε κάποιον άλλον κάτι άλλο. Αλλά είναι αυτή η μία φράση που άμα τη βρει. Και γίνεται λίγο το μάντρα, α πούμε, το εσωτερικά την επαναλαμβάνει. Αν βλέπω είσαι και εσύ εκεί, μάντρα. μάντρα, ξέρετε, εγώ τα πάω τελείω. το μάντρα. Κατάλαβε. Έχεις κάποιον ε, αγαπημένο χαρακτήρα που λες αυτόν τον το χαρακτήρα τον, τον αγάπησα λίγο πιο πολύ από του άλλου. Ξέρω ότι για κάποιον άνθρωπο που κάνει χαρακτήρε, όλοι είναι αυτό που λένε παιδιά μου, α πούμε, είναι χαρακτήρε ναι, και ναι. δεν μπορώ να δω κάποιον ε, κοίτα και κοίτα να κοίτα. πω αγαπάω πιο πολύ κάποιο παιδί από το άλλο παιδί, mm. αλλά. Η φρόσου είναι μια αγαπημένη μου, γιατί έχει μια αγνότητα, μια αθωότητα η φρόσου. Και παρότι είναι όπω είναι σαν κερατό μου, φλερτάρει και νιώθει ναι, ναι. υπέροχη. <laughs> ε, νιώθει ότι είναι πανέμορφη και αεράτη. Εγώ θα μπαίνω σε μαγική να εξαντλήνα. Αλλά ο πατέρα μου ήταν στρατηγό πολύ αυστηρό. Όταν να το χέρι στο τραπέζι και λέει: Η δεν θα γίνει. Που, ποτάνα. <laughs> <laughs> Το οποίο το έχει, το έχει και η σου, έτσι. Αυτό το ε, ε, βγήκε εσύ στο κλαρί, δεν τρέπει Απο πάει το, το πρώτο τροχόλι, πάει και το δεύτερο. Δεν φτάνει και εσύ στο κλαρί, βγάζει και το μικρό. Γιατί το και πηγαίναμε, την έπαιρνα και πηγαίναμε σε διαγωνισμού τη δισκοτέκ χορού που είχε βραβεία και τέτοια. την έβαζα να κάνουμε σκέτ, ιστορίε. Έβαζα τα παιδιά τη γειτονιά να παίξουμε θέατρο. Είχα τρέλα με. ενώ δεν είχα δει ποτέ μου θέατρο. Ήθελα να κάνω θέατρο όμω. Και πήγαμε σε μια οικοδομή, πήραμε κάτι μαδέρια, κουβαλήσαμε, ανεβήκαμε, σκαρφαλώσαμε το δέντρο, βάλαμε το μαδέρι, πήγα, πήρα σεντόνια από το σπίτι μα, τα κρέμασα να έχω αυλαία. Ήθελα αυλαία Έτσι, στο πέρα. πεζοδρόμιο. Ναι. Ε, φωνάξαμε τι γειτόνισε από την προηγούμενη μέρα. Πέντε η ώρα αύριο θα παίξουμε θέατρο τη γόνε μπροστά. Ελάτε με τι καρέκλε σα. Ξέρετε τι ωραία ένιωσα όμω που εμεί είχαμε πάει από νωρί να το προετοιμάσουμε όλα και βλέπω τι γειτόνισε με τι ναι, καρέκλε κάθε μία στο χέρι να έρχονται. Ήρθαν τέσσερις, πέντε. <laughs> Είναι αρκετέ όμω. Μια χαρά. Είναι αρκετέ. Έχουμε παίξει και για πολύ λιγότερο. Να το πούμε αυτό. Εννιά χρονών ήμουν ναι. τότε. Πόσο, οχτώ, εννιά. Δεν έχει βγει σαν... και τηλεόραση να σε ξέρει κανεί. Πώ να μαζέψει κόσμο. Καλέ, με ξέρανε στη γειτονιά, αλλά θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, και πέντε ώρα τώρα άλλη μπορεί να είχε άλλε δουλειέ, αλλά. Στο δικαιολογεί, βλέπει, έχει μπει. Εντάξει, δεν είχα δώσει και προσκλήσει στο ραδιόφωνο. Το promotion δεν είχε πάει όσο το κατά το είδε. Δεν πόσο χάρηκα που ήρθαν αυτέ οι πέντε και τι σημασία έχει. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έρχεται το κοινό και φαντάζομαι είναι και η πρώτη φορά. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάποιον να γελάει, σίγουρα. Τι θυμάσαι την πρώτη φορά που είπε κάτι και πήρε σαν απάντηση γέλιο. Στο σπίτι μέσα. Στο σπίτι με, μέσα. Με ναι, με καλεσμένου και τέτοια, ναι. Αλλά και... αυτή φαντάζομαι είναι η πρώτη παράσταση που περιγράφει τώρα. Ναι, 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 Η πρώτη. Μαζί με την αδερφή σου. Όχι, ήταν η μικρή αυτή, δεν την παίζαμε. Δεν την δεν βάζαμε. Την, δη... <laughs> δεν... την, είχαμε για να κλείνει την κουίντα. <laughs> ήταν <η> πολύ μικρή <laughs> ναι. τότε. Μετά αργότερα που μεγάλωσε την έβαζα. Ε, ε, κοίταξε, επειδή και ο μπαμπά μου και η γιαγιά μου ήταν άνθρωποι με χιούμορ και υπήρχε γέλιο στο σπίτι και γενικά ε, όποιοι ερχόντουσαν στο σπίτι μας ε, έπεφτε γέλιο. Mm -hmm. Πολύ. Οπότε και για μένα α, αυτό ήταν ξέρεις, το, το μοτίβο yeah, μου. Yeah. έτσι ε, Και όταν κατάφερνα και έκανα κάτι και αυτοί γελάγανε ένιωθα τέτοια πληρότητα, τέτοια ευτυχία. Εσύ το ξέρει. Ένιωθε ότι μπήκε και εσύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο που... Τον μεγάλων, α πούμε. Των και μεγάλων, αλλά και, με... και γελάνε ναι, και με. ότι του αρέσει. Και... Όχι, να σου πω, νομίζω ότι ο κωμικό όταν εισπράττει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κωμικό που δεν νιώθει αυτή την ευτυχία. Την, την πληρο... Ρε, παιδί μου, νιώθει πληρότητα πραγματικά. Σαν να έχει κάνει διαλογισμό, σαν να έχει κάνει... Δεν ξέρω, είναι. Και για μένα είναι και θεραπεία. Δηλαδή, είσαι ο θεραπευτή. Γιατί θεραπεύεις τον κόσμο μέσα από το γέλιο. Πόσοι έχουν έρθει στο TikTok, α πούμε, και μου λέγανε Σε ευχαριστώ. με κάνει και γέλα. Ξεχάστηκα, έκανα. Είναι τόσο σημαντικό πράγμα αυτό. Ε, εμένα με γεμίζει απίστευτα πολύ. Γι' αυτό και ήξερα από δύο χρόνια ότι θέλω αυτό να κάνω. Δεν, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Είναι, είναι απίστευτο το το ήξερε χωρί να ξέρει καν τι είναι. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν, αυτό δεν το έχω συναντήσει να, να μην ξέρει. Ότι τι είναι το θέατρο, αλλά να λες εγώ αυτό θέλω να κάνω. Είναι... Θέατρο έβλεπα μόνο στην. Ε, ε, πώ λέγεται, το θέατρο τη Δευτέρα. Ναι. Που είχε κάποια. Ξέσου, αλλά ήταν με κάμερε και τέτοια. Αστημένο για τι κάμερε. Από εκεί. Και δεν είχα δει όμω κανονικά πώ είναι και πώ είναι Παρ' όλα αυτά. Και αυλαία βάλαμε. Και θέλω να σου πω ότι. Το ήθελα, δεν ξέρω. Το, 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 το είχα μέσα μου. Δεν, 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 μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά να κάνει ε, και σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και το πρόγραμμά σου ε, για, για, να καταφέρουμε να σε φέρουμε εδώ. Δηλαδή, που, όχι ήταν δύσκολο. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε. Βρήκε μέσα στο πρόγραμμά <laughs> σου. Καταρχά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω σε σένα. <laughs> γιατί σε <laughs> εκτιμώ πάρα πολύ, να ξέρει. Δηλαδή, σε εκτιμώ καλλιτεχνικά, εκτιμώ πολύ αυτό που κάνει. Για μένα είσαι ο πρώτο Έλληνα που αποκωδικοποίησε επί της το stand-up ε, της αμερικάνικης σχολής, γιατί πολλοί κόσμος και πριν από σένα είχε ξεκινήσει με stand-up και τέτοια, αλλά δεν είχε βρει αυτή τη χρυσή τομή του χιούμορ του ελληνικού στη θεματολογία αντίστοιχα με των Αμερικανών, αλλά να μπορεί να το περάσει. Ε, με, με την ελληνική γλώσσα και με, την, με το ελληνικό γίγνεσθε. Με το χιούμορ, τέλο πάντων, που είναι μια γλώσσα <coughs> που. Θεωρώ μάλλον. ότι είσαι ο πρώτο που. Πε τα, θα τα κόψω στα, στο μοντάζ αυτά Δεν αντέχω άλλο. <laughs> ναι, δεν με ενδιαφέρει. Τι θα κάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Πάρα Σας πολύ ευχαριστώ επίση. Ε, και ελπίζουμε να, να σε δούμε ξανά σύντομα. Ε, στο χώρο του πολέμου, στα μπαρ, στα κλαμπ, στα θέατρα, οπουδήποτε τέλο πάντων και να, να κάνεις αυτό που αποκαλεί τελετουργία και έρωτα με το κοινό. Ναι. <laughs> ναι. Και θεία κοινωνία. Και θεία κοινωνία, <laughs> ερωίτε, και έτσι, έτσι, Να είσαι καλά. <laughs> να είμαστε όλοι καλά. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. <laughs> πω πω τι ωραίο ήταν αυτό στο τέλος. <laughs> ε, ε, έπρεπε ε. να το έχει κόψει τώρα. <laughs> Όχι, κύριε, αυτό, 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 μόνο, μόνο αυτό θα κρατήσω. Και τώρα θα πετάει. Τρελή. Πήγα κατευθείαν στη λέξη. Τρελή. Με την καλή έννοια το λέω. Τρελή όμω. Τρελή, Και ψαγμένη. Τρελή. Είναι αυτό που πα. Εσύ. Είσαι τρελό, ε. Τρελιάρι τελείω. Τρελιάρι τελείω. Τρελό είσαι, έτσι. Με την καλή έννοια το λέω. Τρελό. Δηλαδή τύπου. Τρελό. Τρελό. Αυτή είναι τρελή, όντω. Του γιατρού. Του γιατρού. Άντε πάλι μπήκε ο 80χρονο μα. Του γιατρού αυτή. Ψαγμένη γιατί. Για Εντάξει, όλα... τώρα τι να λέμε εδώ πέρα. Ε. Εντάξει, τι να πω για την πυρπυρούνα. Η πυρπυρούνα. <laughs> ε, πίνω ήλιο. Ε, έχει, έχει διάφορα. Που ψάχνονται, βρίσκουν τον εαυτό του. Ναι. Κάνουν ύπνο Αυτό το Πώς βρίσκω τα... τον εαυτό ναι. μου, ρε, εσύ. Ναι. Πόσο δεν θέλω να το βρω. <laughs> Πόσο σίγουρα θα απογοητευτώ όταν βρω τον εαυτό μου. <laughs> <laughs> Είναι αυτό που σου λένε, ξέρω εγώ, να, να, να πα εκεί γιατί θα, εμείς θα, θα βρει τον εαυτό σου και είσαι Ε, σε αυτή τη χώρα δεν θα πάω ποτέ. Ποτέ. Τέλειος. Αυτή η χώρα μπήκε για μένα. Δεν θέλω να βρω τον εαυτό μου. Ναι. Άμα το βρω, θα δεν ξέρω, δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Αυτό στην πρώτη καραντίνα. Όλοι ψάξαμε τον εαυτό του. Ήμουν mm. σε φάση. Oh, γιατί ψάχνετε του εαυτού σα. Δείτε καμιά σερούλα. Ναι. <laughs> Χάστε λίγο τον εαυτό σα, <laughs> αφήστε τον να χαθεί λίγο. Φάε. Έχω κάνει μία φορά, Εβίτα, ε, κάτι έστω και λίγο κοντά σε όλα αυτά τα spiritual πράγματα. Αληθιά. Σε ένα φεστιβάλ, η ναι. ε, γυναίκα μου με πήγε σε μία ε, κατάσταση που ήταν ένα σαμάνο. Σαμάνη. Ξέρει τι είναι, Πάρε με λίγο. Ε, πα... <laughs> Έλα να βρούμε λίγο τον εαυτό μα, Εβετούλα. Ε, λοιπόν, οι Σαμάνη. Δεν έχω ιδέα. Πάλι θα πω. Θα Κάτι πω που λάθος. Δεν ισχύει, αλλά... Ναι, θα του χαρακτηρίσω μάγου. Εντάξει. Μάγου, όχι τύπου. Δεν oh, ακούγεται oh, ένα κουνέλι. <laughs> όχι αυτό. τον άλλο το μάγο. Είναι η ιερεί μάγοι. Αυτό λοιπόν έκανε μια τελετή ναι? για να βρει το ζώο τη δύναμή σου. Αυτό που λένε power animal. Το βρήκε. Ναι. Κοτά. <laughs> Κοντά. Κοντά έπαιρνε. <laughs> Σελγκαρι. Θα μπορούσε άνετα να είναι κότα του ζώδιο τη δύναμή μου. Θα, θέλω να το βρω μόνη μου, σαλιγκάρι. Σαλιγκάρι, ποιο σαλιγκάρι. Α βω, τι, ότι βρωμάω, τι λε, <laughs> Γιατί τα λε αυτά τα πράγματα. Α βω, τι. Το μόνο που ξέρουμε για τον ασμό είναι ότι βρωμάει. Το σαλιγκάρι ξέρουμε ότι ψέρνεται, το οποίο το, το δέχομαι. Αλλά γιατί, γιατί α βίντεο μου. Ο ασβό δεν βρωμάει άμα δεν θέλει αυτό να σε βρωμήσει. Oh. Η κότα το δέχομαι, ειδικά με αυτό το περπάτημα <laughs> που κάνει τον φοβάται. <laughs> αυτό το πολύ, σαν να είναι σαν ναρκοπέδι. Το ειδή κλακ και κοιτάει. Κλακ. <laughs> το δέχομαι το κότα. Ωραία. Δεν νομίζω ότι θα το Δεν βρεις. το έχω βρει. Δεν είναι ένα από αυτά τα Όχι, τρία. Όχι, δεν είναι. Έχω άλλη ευκαιρία. Δώσε μου. Άλλη μία. Κουνούπι. Κουνούπι. <laughs> Σου έχω πιει το αίμα, βίτα αυτό <laughs> μα λε. <όλο>. τι. Ότι ζω μόνο το καλοκαίρι. Τι λε. δεν νιώθω ότι είσαι ένα παιδί μου λιοντάρι. Σε καμία είναι περίπτωση. Αν είναι δυνατόν να ήμουν αλλιοντάρι. Προφανώ δεν θα ήμουν αλλιοντάρι. Λοιπόν, θα σου πω ποιο ήταν το ζώο. μου. το ζώο τη δύναμή μου ήταν το μυρμήγκι. Γιατί δεν το είπα. Γιατί δεν το είπε. Θα είδες. μπορούσα καλύτερα να το έχω πει αυτό. Σου είπε ότι είσαι μυρμήγκι. Σε κοίταξε στα μάτια κάποιο και σου είπε ότι το ζώο τη δύναμή σου είναι το μυρμήγκι. Όχι, το είδα εγώ και μετά μα ρώτησε πού τι το είδατε. Το... Μα έβαινε. Δεν θέλω, να πω δεν θέλω να μπω σε περισσότερε <laughs> λεπτομέρειε για αυτή την τελετή. Δεν θέλω να μιλήσω για το αίμα κατσίκα, για το ότι ήμασταν γυμνοί, για το ότι φορούσαμε μόνο μάσκε, <laughs> για το ότι υπήρχε ένα COVID. σάτυρο το οποίο μα χάιδευε. Δεν θέλω να μιλήσω για όλα αυτά, τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Ήταν ωραία εμπειρία. Δεν ήταν ωραία δεν εμπειρία, δεν ήταν ωραία. αλλά δεν πειράζει. Είχα κι εγώ κάτι να πω με spiritual. Κατάλαβε. Είναι σημαντικό. Να πω τι αυτό. Τι θυσίε κάνει, αυτό είναι το συμπέρασμα, τι θυσίε κάνει όταν πρωτογνωρίζει μία κοπέλα. Και, δε, και, Είσαι ακόμα μαζί τη, αφού σε πήγε εκεί. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Την αγαπά κι εσύ. Αλλά είναι αυτέ οι θυσίε, ρε παιδί μου. Αυτό που σου λέει, να σου πω, έρχεται αυτή η όπερα. Θε και είσαι εννοείται. Κατά, στην όπερα στην πα. Στην Εγώ στο σαμάνο θα έλεγα, γεια σου. Δεν είναι. Ο σαμάνο είναι για τον καθένα κάτι διαφορετικό. Για μένα, α πούμε, μπορεί να ήταν σαμάνο. Για σένα μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Για τον άντρα, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Πάντα υπάρχει αυτό το κάτι. Αυτό, αυτή, αυτή η πρόταση που θα πέσει στο τραπέζι. Και εσύ αντί να φύγει Αυτό, στην αρχή τη σχέση. Με χαρά. Με χαρά. Πάμε Εγώ, να βρω το ζώο τη δύναμή <laughs> μου. Εγώ τελετουργεί με σαμάνους το καλύτερο. Για πρωινό. Εγώ αυτό. Ε, επιτέλους Επιτέλου βρήκα έναν άνθρωπο <laughs> που του αρέσουν και κοινού οι τελετουργίε με σαμάνου. Ασχέτω αν δεν ξέρω τι είναι η σαμάνη. Επιτέλου θα ξαπλώσουμε <laughs> όλοι σε ένα βρωμερό χαλί. Κοντά ο ένα με τον άλλον. Θα έναν μαστουρωμένο τύπο να μα καθοδηγεί. Αυτό, αυτό, ήθελα από τη ζωή μου. Αγάπη μου. Σε ευχαριστώ που το πρότεινε. <laughs> Όλοι το έχουν αυτό, β. Μια <laughs> συναυλία. Ναι. <laughs> <laughs> ναι, εννοείται. Ναι. Είναι αυτή η φάση που δεν μπορεί να πει τα όχι. <laughs> ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι ωραία. Είναι ωραία φάση. Και μετά έρχεται η άλλη φάση. <laughs> Αγάπη μου, να πα μόνο <laughs> <Τελετουργία laughs> σου. Τελετουργία με σαμάνο, μόνο σου. Ο, η καρέκλα μου. Υπάρχουν βέβαια πράγματα τα οποία είναι διαχρονικά ναι. και πάντα όταν ακούγονται σε μία σχέση και οι δύο είναι θετικοί ναι. και ενθουσιασμένοι. Ενθουσιασμένοι. Ποια είναι αυτά τα πράγματα, Βίδα? Τι θα φάμε, θα παραγγείλουμε. Έτσι, μπράβο. Κατά Αυτό, αγάπη μου, θα παραγγείλουμε. Oh, θα παραγγείλουμε. Oh, oh, oh. Ξέρετε τι θέλω να φάω σήμερα. Oh. 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 Θα παραγγείλουμε, είναι η μέρα που θα παραγγείλουμε. Είναι η μέρα που θα. είναι Η μέρα που θα παραγγείλουμε, είπε. Ναι, είναι η μέρα που θα κάθε μέρα που θα Εγώ είμαι. η ώρα που θα παραγγείλουμε. Ναι, είναι η χαρά ενό ζευγαριού που είναι πολύ καιρό μαζί. Αυτή η στιγμή τη παραγγελία ναι. από Walt. Και όταν χτυπάει το κουδούνι που ήρθε η Walt. Πω, Πο... τι ωραίο ήχο. Εμεί που είμαστε. Έτσι το έχω βάλει βλέπουμε το και το δρόμο. Πεταγόμαστε κάθε πέντε λεπτά από το <laughs> Μηχανάκι. Έχω βάλει <laughs> μία χοροδία παιδιών όποτε έρχεται. Walt. Walt. Έτσι χτυπάει το κουδούνι. Και να πούμε ότι η Walt έχει πλέον και κάποια αγαπημένα exclusive εστιατόρια. Μιλάμε δηλαδή για συνεργασίε με συγκεκριμένα εστιατόρια, τα οποία δεν μπορείτε να, τα, ε, να πάρετε φαγητό από αυτά από κάπου αλλού. Εντάξει, μιλάμε α πούμε για Juicy Grill, καταπληκτικά μπέργκερ. Μιλάμε για Milo's Pastor. Καταπληκτικά μακαρόνια, πάστα. Πάστα. Mister Pack, κούπολα. Το είπα <laughs> σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Καταπληκτικά. Αυτά α πούμε είναι μερικά ενδεικτικά ε, yeah. που έχουν exclusive συνεργασία με τη Walt. Και μπορείτε να παραγγείλετε και να τα φέρει στην πόρτα σας η Walt. Και φυσικά, δεν τα φέρει έτσι απλά. Τι θα κάνει. Θα τα φέρει με έκπτωση. <ΛΣ> Γιατί είσαστε οι άνθρωποι, οι τρει που ακούτε <ΛΣ> αυτό το podcast. <ΛΣ> δικαιούστε <ΛΣ> ένα promo code. Ναι. Για το Θεό δηλαδή. Πραγματικά δικαιούστε. Το promo code σήμερα είναι MIRMIGI. M-I-R. <ΛΣ> <M -I -R>. <ΛΣ> <ΛΣ> το promo code παραμένει και θα παραμείνει <ΛΣ> για πάντα <ΛΣ> φυσφυσ. Που σημαίνει MIRMIGI σε κάποια okay. γλώσσα. FIS, FIS. <laughs> Φυσφή Μυρμήγκη. 3 ευρώ έκπτωση για την πρώτη σα παραγγελία και 3 ευρώ για την δεύτερη παραγγελία. Σύνολο λοιπόν, 6 ευρώ έκπτωση. Φυσφή μόνο, μην βάλετε και μυρμήγκη. Όχι, φυσφή μόνο είναι το πρώτο Και να ευχαριστήσουμε και τη Walt. Ευχαριστούμε Walt πάρα πολύ. Ε, την ευχαριστώ πραγματικά που υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. Και, <laughs> και ευχαριστώ και σε εσένα, Βίτα, και ευχαριστώ σε όλου του καλεσμένου. <laughs> και, σε εμεί ευχαριστούμε ανθρώπους... εσένα, Λαμπρό Ναι, που ακούσαμε. Εμεί όλοι οι <laughs> άλλοι. Εγώ μιλάω εκ μέρου ολονών των αλωνών. Γι' αυτό έχω φέρει εδώ πέρα. Είσαι εκπρόσωπο του λαού. Είμαι τη πλέμπα. αυτή είναι παλιά συνέντευξη, η πρώτη να τη δείτε, να την ακούσετε μάλλον, αν δεν την έχετε ακούσει. <Κι> ναι, ήταν ωραία. Ε, ήταν χάρη Ρώμα. Στα ναι. καλύτερα του. Στα καλύτερα. Φίλο μου, Χάρης ρόμας Πείτε και σε έτσι. κανέναν άνθρωπο ότι υπάρχει στο podcast, έτσι, αν θέλετε. Διαδώστε λίγο. Spread, ναι. Κάντε ένα shout out. Spread the love. Spread the love. Shout out. Έτσι. Shout out. Δεν μπορώ να το πω ποτέ. Ναι, σωτά. shout out. Shout out. Shout -out. out, shout, -out. Up, shout out. Shout out. Κάντε ένα shout out. Ναι, yeah, δεν το έχω, δεν το έχω Shout out. <laughs> <laughs> Τέλειο. Μπράβο, Εβίτα. <laughs> Μπράβο σου. Ευχαριστούμε λοιπόν, ε, καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε.